Καλή σας μέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε από μία είδηση που μάθαμε έτσι πολύ πρωί. Περάσατε χειροπέδες, συλλάβατε δύο ανήλικους, οι οποίοι τα έκαναν γης μαδιάμα σε μεγάλο κατάστημα στην Λεωφόρο Ακροπόλεως. Δεν είπαμε το όνομα του καταστήματος. Είναι στη Λεωφόρο Ακροπόλεως. Πείτε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι ακριβώς έγινε. Ναι, είχαμε λάβει μια πληροφορία ψεύς γύρω στις 1:40 συγκεκριμένα, σήμερα το πρωί μάλλον. Ότι άγνωστα πρόσωπα, νεαρά πρόσωπα, προχωρούσαν σε αναγραφή διάφορων συστημάτων σε διάφορες βιτρίνες καταστημάτων στην περιοχή. Μέλη της αστυνομίας, τα περίπολα, ανταποκρίθηκαν στο σημείο, είχαν εντοπίσει δύο πρόσωπα όπου έφεραν κούλες στο κεφάλι και με τη θέα των αστυνομικών τράπηκαν σε φυγή. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη, όπου σε κάποιο σημείο ανακόπηκαν και τα δύο αυτά πρόσωπα. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δύο 16χρονους. Στην κατοχή του ενός από έρευνα εντοπίστηκε και ένα σπρέι, ενώ να πούμε και γάντια επίσης. Καθώς επίσης, όπως είχα πει και προηγουμένως, έφεραν και οι δύο προσωπίδες στο κεφάλι. Συνελήφθηκαν, οδηγήθηκαν στον τοπικό αστυνομικό σταθμό, κλήθηκαν, όπως προνοεί η νομοθεσία, οι κυδεμόνες τους, οι γονείς τους, και ακολουθήθηκε η διαδικασία. Λήφθηκε η κατάθεση από αυτούς με επιμελητή και στην παρουσία δικηγόρου. Και αυτή τη στιγμή διερευνάται η υπόθεση για την αναγραφή αυτών των συστημάτων σε διάφορες βιτρίνες στην περιοχή. Άρα έκαναν μεγάλη ζημιά, αντιλαμβάνομαι. Ναι, είναι αρκετή ζημιά. Όπως έχω πει, εντοπίστηκε στην κατοχή του ενός το συγκεκριμένο σπρέι. Έδωσαν κατάθεση οι νεαροί, παραδέχτηκαν τη διάπραξη των αδικημάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο αντιμετωπίζουμε πολύ συχνά με τέτοιες κακόβουλες ζημιές. Είπαν ζημίες, και δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, χωρίς λεπτομέρειες, ναι. ό,τι μπορείτε. Είπαν το λόγο, ας πούμε, που έκαναν καταστροφή περιουσίας, ξένης περιουσίας, για παράδειγμα. Δεν γνωρίζω, κύριε Αγαπητού, αν είπαν οποιαδήποτε δικαιολογία, αλλά για αυτά τα θέματα. Τι τους έχει έρθει, ας πούμε, στο κεφάλι. Και... Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Άρα κλήθηκαν οι γονείς τους, πήγαν στο τμήμα. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Ήξεραν οι γονείς που ήταν τα παιδιά τους. Εντάξει, ούτε αυτό το γνωρίζω. Το λυπηρό όμως, κύριε Αγαπητού, αν μου επιτρέπετε να το αναφέρω και Βεβαίως. Αυτό, είναι ότι. Οι γονείς είχαν αντιδράσει όσον αφορά τη σύλληψη των νεαρών αυτών προσώπων. Είναι αυτό που λέμε πάρα πολλές φορές, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι γονείς ιδιαίτερα θα πρέπει να είναι υποβοηθητικοί ώστε να σταματήσουν τέτοια φαινόμενα, ιδιαίτερα από ανήλικα παιδιά. Και σε αυτή την περίπτωση μιλούμε για 2-16χρονους. Άρα οι γονείς επέμεναν ότι δεν έπρεπε να συλλάβετε τα μωρά, έπρεπε να τα φύγετε. Γιατί να τα συλλάβετε τα μωρά? Ναι, ήταν έτσι αυτό το πνεύμα. Σε να υπάρχει αυτή η λαθασμένη εντύπωση όσον αφορά τον νόμο περί ανηλίκων, ότι δεν συλλαμβάνονται ανηλίκοι, και υπάρχουν και περιπτώσεις που οδηγούνται και ενώπιον δικαστηρίου για διατάγματα προσωποκράτησης. Όταν διαπράττεται ένα ποινικό αδίκημα, αυτόφορο ειδικά στην παρουσία μελών της αστυνομίας, προχωρούμε και σε αυτόφορα δικήματα, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ανηλίκα παιδιά. Και η διαδικασία ακολουθείται στη βάση της νομοθεσίας, όπως και έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή πολλοί κόσμος, όσοι δεν έχουν φύγει από το σπίτι τους, ενδεχομένως να φύγουν σε πάρα πολύ λίγο, πείτε